Γεια σας, σήμερα θα δούμε μια ιδιαίτερη κατασκευή για έναν φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όπως βλέπετε δίπλα μου έχω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι κάτω από μια πέρκολα. Δεν είχα τη δυνατότητα να βάλω τον φορτιστή κάπου κοντά έτσι ώστε να φτάνει το καλώδιο, γιατί αυτός που είχα ήταν 5 μέτρα το καλώδιο. Με αποτέλεσμα αν τον έβαζα απέναντι στον τοίχο δεν θα έφτανε στο αυτοκίνητο κοντά. Γιατί το αυτοκίνητο είναι ήδη 5 μέτρα μήκος και έχω μπροστά και το διάδρομο, άρα δεν έφτανε το καλώδιο και σκέφτηκα να κάνω αυτή την κατασκευή. Να πούμε ότι την κατασκευή την έχω συνδεδεμένη και με την Αλέξα, άρα μπορούμε να της δώσουμε και φωνητικές εντολές. Αλέξα, turn on κάτω. Θέλει περίπου γύρω στα 45 δευτερόλεπτα να κατέβει και στα 52 για να ξανανεύει πάνω. Θα δούμε τώρα λεπτομέρειες κατασκευής και τι περιλαμβάνει. Εδώ έχει κατέβει αυτή τη στιγμή στο τελικό επίπεδο. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει. Έχουμε το φορτιστή του αυτοκινήτου με 5 μέτρα καλώδιο, μια μπαλαντέζα με ανέμι 30 μέτρα για να κάνουμε διάφορες εργασίες στην αυλή κτλ. Την Αλέξα, μια μπρίζα σούκο 16 αμπέρ, μια μπρίζα μονοφασική στα 16 αμπέρ για να βάζουμε και το φορτιστή του αυτοκινήτου, τον δικό της που έχει μαζί, ένα range extender πάνω και τον πίνακά μας. Στη μέση έχουμε ένα μπράτσο το οποίο μπορεί να σηκώσει μέχρι 150 νιούτον δύναμη και την κατασκευή η οποία είναι με 5 μελτεσέδες βαρέως τύπου από πάνω για να μπορέσουμε να κρατάμε το ξύλο και να αντέχει φυσικά το βάρος. Είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης σημίδα από πίσω η πλάτη. Στο πινακάκι μέσα έχουμε βάλει μία τριφασική ασφάλεια για τον φορτιστή, μία ασφάλεια για την μπρίζα την μονοφασική τη Σούκο και άλλη μία μπρίζα για την μονοφασική την βιομηχανικού τύπου. Έχουμε έναν επιτηρητή τάσης, επιτηρητή έντασης και επιτηρητή συχνότητας. Θα τον ανοίξω λίγο εδώ να φανεί, εδώ. Και έναν μετρητή ισχύος τη σέλη, σαν αυτό που μου δείξει σε βίντεο παλαιότερα, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα για την κατανάλωση του φορτιστή και έχουμε και μετρητές ισχύος για να βλέπουμε την κατανάλωση και για την πρίζα τη μονοφασική και για την πρίζα τη μονοφασική την βιομηχανικού τύπου. Και για γενικά, για μια, έτσι, να δώσω μια ομορφιά στην κατασκευή, έχω βάλει και μια λεντοτενία με κρυφό φωτισμό γύρω γύρω. Θα την ανάψουμε. Αλέξα, turn on, let's trip. Okay. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχω βάλει και αλλάζει και χρώματα, αλλά μπορούμε να τη σταθεροποιήσουμε κιόλας. Η κατασκευή είναι πλήρως τηλεχειριζόμενη και από το κινητό, μέσω του ενός Sonoff που έχω βάλει τετρακάναλου για να ελέγχω και τη λεντοτενία και το φορτιστή, το πάνω, το κάτω και τα φώτα της αυλής. Αλέξα, turn off LED strip. Okay. Πάμε να ανεβάσουμε την κατασκευή και μετά να δούμε και πώς λειτουργεί μέσω κινητού. Αλέξα, turn on πάνω. Okay. Θέλει περίπου 52 δευτερόλεπτα για να ανέβει, αλλά λογικό είναι γιατί το μπράτσο είναι πολύ αργόστροφο για να μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Η κατασκευή είναι περίπου μαζί με τους φορτιστές γύρω στα 55 κιλά, όλοι μαζί, φορτιστής, πίνακας, μπαλαντέζα, όλα μαζί είναι 55 κιλά. Το μπράτσο μπορεί να σηκώσει μέχρι 150 άνετα, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε μέσω του κινητού. Εδώ έχουμε τον φορτιστή, πάμε να κατεβάσουμε. Πατάμε το κάτω
Το έχουμε ρυθμίσει στα 45 δευτερόλεπτα περίπου που χρειάζεται για να κατέβει και μετά απενεργοποιείται μόνο στο διακόπτης. Θέλουμε να το ανανεβάσουμε, πατάμε το πάνω και ανεβαίνει αντίστοιχα. Σταματάμε ό,τι ώρα θέλουμε. Να κατεβάσουμε πάλι κάτω. Αυτά για την κατασκευή μου. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας έχω δώσει κάποιες ιδέες σχετικά με όχι μόνο για το φορτιστή και για άλλες χρήσεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη κατασκευή. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε ή κάποια παρατήρηση, θα χαρώ πολύ να μου τη γράψετε στα σχόλια. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!